Πάνω από 750.000 ευρώ θα λάβει το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Μονάδα Υγείας του Κίρτζαλη Βουλγαρίας. Οι παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και επίγουσας ιατρικής φροντίδας στην περιοχή της Ροδόπης και του Κίρτζαλη υλοποιούνται μέσω του διασυνοριακού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας με συνολικό προϋπολογισμό το 1.336.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις προμήθειας σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών και εκπαιδεύσεις προσωπικού, ενώ συγκεκριμένα για το Σεισμανόγλιο προβλέπεται η ανακατασκευή 3 χειρουργικών αιθουσών. Την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την διοίκηση του νοσοκομείου του Κίρτζαλη από την γειτονική πόλη της Βουλγαρίας, με στόχο την παρουσίαση του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία με τίτλο Medicinet 2, στο οποίο θα παρουσιαστούν όλοι οι τομείς και οι στόχοι του έργου αυτού που αφορά προϋπολογισμό 1.336.000 ευρώ, από τα οποία 776.000 ευρώ είναι για το νοσοκομείο Κομοτηνής και τα υπόλοιπα για το νοσοκομείο του Κίρτζαλη. Με τα χρήματα αυτά στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής θα ανακατασκευαστούν οι 3 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου μας και θα αγοραστεί σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για τις αίθουσες του χειρουργείου. Το έργο Medicinet 2, προάγοντας την υγεία σε επιτυχημένη βάση, ενισχύοντας τη συνεργασία των νοσοκομείων σε επίγοντα περιστατικά, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ως επικεφαλής εταίρος, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Νταβόφσκι που βρίσκεται στο Κίρτζαλη της Βουλγαρίας και αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου διασυνοριακού έργου Medicinet που εστίασε στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει η προοπτική ανέγερσης του νέου νοσοκομείου στην πόλη της Κομοτηνής, το οποίο ευελπιστούμε σε 3,5 με 4 χρόνια να είναι γεγονός για την πόλη. Ωστόσο, όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να μεριμνούμε για το υπάρχον κτίριο, το οποίο χρήζει ανακαίνησης λόγω των αρκετών φθορών που έχει υποστεί λόγω του χρόνου, και φυσικά τα χειρουργεία είναι ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους αποφασίσαμε να δώσουμε έμφαση και να προχωρήσουμε στην ανακατασκευή και ανακαίνισή τους.